Έκκληση. Τα θέματα τα οποία συζητούμε σήμερα και είναι τα τελευταία προαπαιτούμενα προκειμένου η χώρα να επιλύσει τα πιεστικά προβλήματα χρηματοδότησης και να αποφύγει το πρόβλημα, την απειλή της άτακτης χρεοκοπίας. Τα θέματα που συζητούμε σήμερα ως προαπαιτούμενα είναι τα τελευταία πριν ολοκληρωθεί η αίτηση στο ESM μέσα στον Αύγουστο για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας. Άρα λοιπόν θα παρακαλούσα μεγαλύτερη δημοκρατική προσήνεια και μεγαλύτερη κατανόηση των δύσκολων περιστάσεων υπό τις οποίες σήμερα διατελεί η χώρα μας και η πατρίδα μας. Ζητώ λοιπόν όλοι μας, και δεν βγάζω κανένα από αυτό το θλιβερό δυστυχώς διάκοσμο, ζητώ όλοι μας να αρθούμε πάνω από εύκολες μικροκομματικές ροπές και να έχουμε συνείδηση μιας εθνικής ευθύνης που πρέπει να μας διακατέχει όλους. Μιας ευθύνης απέναντι στους ανθρώπους του Τίμιου Μόχθου, οι οποίοι περιμένουν τη σύνταξή τους, στους ανθρώπους του Τίμιου Μόχθου, οι οποίοι περιμένουν να εξομαλυνθεί η αγορά στα καύσιμα, στα φάρμακα, στην τραπεζική λειτουργία, και προϋπόθεση για να επανέλθει μια στοιχειώδης κανονικότητα στην καθημερινή ζωή είναι να προχωρήσουμε την σύμβαση την οποία έχει συνομολογήσει επαχθεί σε πολλά ζητήματα η ελληνική κυβέρνηση. Αυτό είναι σήμερα το ζητούμενο και όχι η ευκολία μιας γενικού τύπου μικροκομματικής αντιπαράθεσης μεταξύ μας. Πρέπει να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι και εμείς θα θέλαμε ο ΣΥΡΙΖΑ να υπάρχει μια πιο απλόχωρη διαδικασία συζήτησης εδώ. Έχετε υπόψη σας το κοινό ανακοινωθέν που υπάρχει, το οποίο προσδιορίζει μια ημερομηνία σήμερα, 22 του μηνός, το ανακοινωθέν του Σάμι. Κανείς δεν μπορεί να προσπεράσει με ευκολία αυτήν την δέσμευση που έχει συνομολογήσει η ελληνική πλευρά με τους εταίρους, μέσα σε ένα πλαίσιο, επαλαμβάνω, εκτάκτου ανάγκης. Βεβαίως, θα μπορούσαμε και χθες να συνεδριάσουμε. Το νομοσχέδιο έχει κατατεθεί από προχθές. Και χθες θα μπορούσε να συνεδριάσει η Επιτροπή. Και σήμερα να είχαμε δεύτερη μέρα να κουβεντιάσουμε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν έγινε αυτό το πράγμα και νομίζω ότι εκεί χρειάζεται να δώσετε μια απάντηση εσείς, πιο πολύ εκ μέρους του Προέδρου. Το περιεχόμενο του νομοσχεδίου που συζητούμε σήμερα και στο σκέλος του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και στο σκέλος της κύρωσης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας είναι γνωστό προπολού καιρού. Και δυστυχώς το έφερε έτσι. Το έφερε έτσι η συγκυρία, η πολιτική, να είναι γνωστό όντως προπολού καιρού. Άρα δεν υπάρχει θέμα ευνηδιασμού και πολυσέλιδων κειμένων τα οποία δεν έχει διαβάσει και δεν γνωρίζει η Βουλή των Ελλήνων. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, συνειδητοποιώντας το ιδιόρυθμο καθεστώς υπό το οποίο σήμερα πράγματι νομοθετεί η Ελληνική Βουλή, δεν κρυβόμαστε, αλλά επαναλαμβάνω, μέσα σε ένα πλαίσιο μιας κατάστασης εκτάκτου ανάγκης που αφορά τα πραγματικά συμφέροντα του ελληνικού λαού και όχι τις μικροκομματικές αντιπαραθέσεις μέσα στη Βουλή. Συνειδητοποιώντας αυτήν την άποψη, θα ήθελα να σας πω ότι λαμβάνω σοβαρά υπόψη μου και την απάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας στην αίτηση, την επιστολή την οποία του αποστήλατε, ο οποίος απορρίπτει την διαδικασία την οποία του υποβάλλατε. Για όλους αυτούς τους λόγους, για λόγους δημοκρατικής τάξης και για λόγους επίσης ανάγκης του ελληνικού λαού, εκτάκτου ανάγκης του ελληνικού λαού, πιστεύω πρέπει να τελειώσει σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η διαδικασία. Ευχαριστώ.